Έχουμε δύο κουβέντες. Στην ουσία αυτά έχει ήδη καλυψηθεί ο Αργυρόπουλος. Απλά νομίζω ότι με κάποιες εικόνες είναι λίγο πιο εύκολο να αποκριθούν στο μυαλό μας. Τα δέσποτα του Δήμου αφορούν τα δέσποτα του καταπληγή και του χώρου του έξω. Η εξορία βασίζεται στην τροφή, στο κτηνίατρο και στην καθαριότητα τα οποία τα έχει αναλάβει ο Δήμος σύμφωνα με τον νόμο. Και είναι από τους πρώτους Δήμους της χώρας που αναλαμβάνει την ευθύνη του να βάσει τον νόμο του 12. Οι επιπλέον ανάγκες που διακρίνουμε και όντως υπόθηκε προηγουμένως από την κυρία Μαμαλάκου είναι ότι πρέπει να υπάρξει κάποια στιγμή μια 24ωρη κτηνιατρική κλινική, αλλά παράλληλα θα πρέπει να γίνουν σεμινάρια πρώτων βοηθειών στο κοινό, ώστε να μπορούμε όλοι μας να βοηθήσουμε όχι μόνο ένα δέσποτο, αλλά και το δεσποζόμενο το δικό μας. Πολλές φορές και το δικό μας ζωγό κάτι να πάθει και να μην μπορούμε να το βοηθήσουμε αν είναι ώρα δύσκολη. Επίσης, ένα θέμα που δεν θέθηκε προηγουμένως, αλλά μπαίνει στη συζήτηση, είναι τα δέσποτα ζώα που έχουν καλαζάρ, τα οποία στο παρελθόν υπήρχε πρακτική να προχωρούν να θανατώνονται, ανεξαρτήτως σταδίου και χωρίς καμία προσπάθεια για θεραπεία, με επίκληση του νόμου. Ο νόμος δεν γράφει κάπου πως όποιο είναι αδέσποτο και έχει καλαζάρ πρέπει να θανατώνεται. Δεν υπάρχει κάτι τέτοιο. Βεβαίως, επειδή ακούσατε το κόστος που έχει για τα δέσποτα ο Δήμος, δεν είναι εύκολο να ζητάμε από το Δήμο χρήματα για τη θεραπεία τους, αλλά νομίζω ότι η φιλόζωη πόσα ζώα με καλαζάρ δέσποτα θα βρούμε. Μπορούμε ένα δέσποτα να δώσει καθένας, μαζεύουμε το φάρμακο και το προχωράμε. Και στο σημείο αυτό, αν επιτρέπετε, θέλω να πω ότι πριν από 6 περίπου μήνες είχαμε αναρτήσει στο Facebook και δεν ξέρω εδώ τα κορίτσια που είχαν βρει το σκυλάκι για ένα ζωάκι με καλαζάρ προκειμένου να μαζέψουμε χρήματα. Και υπήρξε πολύ τον ενδιαφέρον του κόσμου, όμως 3 μέρες μετά το ζώο εξαφανίστηκε. Μυστηριωδώς. Ενώ ήταν πολύ σημαντικό στο ίδιο σημείο και αυτό πραγματικά έχει γίνει κάποιες υποψίες, αλλά δεν μπορέσαμε ποτέ να το ξαναβρούμε. Ούτε όχι το βρήκαμε κάπου χτυπημένο κάτι. Μας είπαν πώς είπατε. Υποψίες όπου. Δεν μπορώ να πω. Γιατί δεν έχω αποδείξει για κάτι. Λοιπόν, το θέμα είναι λοιπόν ότι προσπαθούμε να κάνουμε κάποια πράγματα καλύτερα, γιατί η ουσία είναι να συνεπάρχουμε με όσο περισσότερα ζώα, με όσο καλύτερο τρόπο. Λοιπόν, εδώ θα πούμε μερικά πράγματα για το τι έχει γίνει αυτόν τον καιρό που είμαστε εμείς στο Σύλλογο. Έχουν γίνει περίπου 80 στηρώσεις, έχουν τοποθετηθεί 140 νεκροψή, 100 εμβολιασμοί και ιατρική παρακολούθηση, 50 τεστ λεϊσμανίασης, εσωτερική και εξωτερική αποπαρασίτωση πάνω από 100 ζωάκια και σημειώνω ότι πάλι δεν κάνουμε ευθανασία ποτέ για γη, κουτάκια και για ζωάκια με καλαζάρ. Παρά μόνο αν υποφέρουν, είναι σε καταληκτικό στάδιο και είναι μόνο ιατρική σύσταση και τίποτε άλλο. Ο ρόλος του Συλλόγου, όπως υπόθηκε και προηγουμένως, αφορά την προώθηση φιλοξενιών και υιοθεσιών και μέχρι τώρα έχουμε καταφέρει να κάνουμε 65 στο διάστημα αυτό. Είναι η ενημέρωση του κοινού για την αναγκαιότητα της στήρωσης και για τα ωφέλη στην υγεία του ζώου. Η στήρωση δεν βοηθάει μόνο στο να αποδοθούν τα δέσποτα, αλλά και το ίδιο το ζώο έχει μεγαλύτερη μακροζωία και μικρότερη πιθανότητα να εμφανίσει κάποιες ασθένειες όπως καρκίνο των νοοθικών ή παραφυλικά. Η ενημέρωση και διαστοποίηση του κοινού για τα ωφέλη της συνδύωσης με τα ζώα, το οποίο θα το αναφέρω και αργότερα, έχει βρεθεί ότι τα παιδάκια που μεγαλώνουν με σκυλιά είναι πιο υγιεί στην κανονική τους υγεία και έχουν πιο υψηλό συναισθηματικό IQ. Και η συγκέντρωση χρημάτων για το ζώο και μακριά του είπε προηγουμένως. Και με αυτόν τον τρόπο δεν υπάρχει καμία ανάγκη για διαχείριση δημοσίου χρήματος από τους φιλοζωικούς συλλόγους, εφόσον οι Δήμοι αναλαμβάνουν τις υποχρεώσεις τους. Και συνεπώς ο Σύλλογος γίνεται μια αμυγός θελητική οργάνωση και δεν μπερδευόμαστε με άλλες καταστάσεις. Πολύ συνοπτικά, όσοι ασχολείστε το ξέρετε, απλά να το παραλάβουμε ότι δεν υπάρχουν αδέσποτα, υπάρχουν μόνο ανεύθυνοι ιδιοκτήτες δεσποζόμενων ζώων. Και εδώ ίσως είναι λίγο πιο εύκολο να το δείτε. Σας παρακαλώ να μιλήσετε αν τους δείτε. Γιατί αν αρχίσουν να παίρνουν το πρόστιμο που τους αναλογεί όταν εγκαταλείψουν το ζώο τους ή τους απογόνους που ανεύθυνα αφήσανε να δημιουργηθούν, τότε θα το ξανασκεφτούν για να το κάνουν. Και το πρόστιμο είναι 5-30.000 ευρώ, νομίζω. 5-15 ευρώ. Λοιπόν, είναι αυτόφορη διαδικασία. Επίσης, μια άλλη ουσιαστική λύση είναι η υποχρεωτική σήμανση του μικροτσίπ και η υποχρέωση των κτηνιάτρων να μην εξετάσουν ένα ζώο αν δεν φέρει μικροτσίπ. Επίσης, όπως σημάδι, σημάδι. Να ολοκληρώσω. Είναι υποχρέωση αυτό που λέτε. Ναι. Είναι ψέμα. Όχι, δεν είναι ψέμα. Ψέμα, μεγάλο. Εντάξει. Θα πάρω τον κύριο Λέγκο τώρα. Μπορεί να κάνει. Θα πάρω τον κύριο Λέγκο. Πάρτε ό,τι θέλετε, αλλά εδώ σου κάνω μια παρουσίαση. Δεν θέλετε κάτι που δεν σταθεί. Είναι
Θα αποκλάσει εσύ το κτηνίατρο να χάσει το μεράκι. Δεν υποχρεώνω κανέναν. Τότε έτσι και το γράφει. Δηλαδή υποχρέωση ένα κτηνίατρο. Κάνε μια παρατήρηση, κύριε Γιώργο, μετά αφήστε την να ολοκληρώσει. Ένα κτηνίατρο. Το μήνυμα περνάει. Ένα κτηνίατρο που είναι φιλόζο θα το έχει και ο ίδιο υπόψη του, γιατί δεν θα θέλει να αναπαραχθούν τα αδέσποτα στην πόλη. Η ενημέρωση του κοινού λοιπόν, γιατί όταν όντως αγαπήσουμε τα ζώα, δεν θα θέλουμε να δημιουργούνται αδέσποτα. Η στυλώση, όπως της είπαμε πριν, ένα δίκτυο ανέθεσης χαμένων ζώων, οπότε πιο εύκολα μπορούμε να ταυτοποιούμε ένα καινούριο ζώο που μπαίνει στη γειτονιά μας. Και θέλω να περάσω ένα τελευταίο κομμάτι που αφορά την κακοποίηση των ζώων, η οποία διακρίνεται σε παθητική και ενεργητική. Παθητική σημαίνει ότι μπορεί να το έχουμε δεμένο όλη την ημέρα χωρίς φαγητό και νερό, που σημαίνει ότι ναι, δεν το χτυπάμε, αλλά το ζώο δεν μπορεί να ζήσει καλά έτσι. Και σίγουρα όχι για πολύ. Και ενεργητική είναι όταν ασκούμε βία στο ζώο, είτε πρακτική, είτε οθώντας το σε θάνατο μέσω βασανισμού που είναι οι φόλες. Έχει βρεθεί όμως μια απίστευτη σύνδεση μεταξύ της ενεργητικής κακοποίησης των ζώων και της ενδοοικογενειακής βίας. Και μάλιστα πρόσφατα έγινε μια τέτοια μερίδα στην Αθήνα και είχαμε τη χαρά από το αστυνομικό τμήμα της Σπάρτης να παρίστε το διοικητή του αστυνομικού τμήματος, ο κύριος Γεράσιμος Νικόλας, ο οποίος είναι ιδιαίτερα κατακτισμένος στο θέμα αυτό. Και γι' αυτό θα ήθελα να σας παρακαλέσω, όποτε δείτε οποιαδήποτε κακοποίηση, μη διστάσετε να μιλήσετε. Δεν βοηθάτε μόνο τα ζωάκια, βοηθάτε και την κοινωνία από επικίνδυνους ανθρώπους.